Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός. Ο μακάριστος γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός γεννήθηκε στις 1 Ιουλίου του 1921 στη Δρούσια, χωριό της επαρχίας της Πάφου στην Κύπρο. Την ημέρα της γέννησής του είναι η εορτή των Αγίων Αργύρων, ένα γεγονός που δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η μητέρα του, Ευγενία, όταν ήταν στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, επισκέφθηκε το μοναστήρι των Αγίων Αργύρων της Γιόλου, ένα χωριό της επαρχίας της Πάφου, την ημέρα που γιόρταζαν οι Άγιοι. Σκοπός της ήταν να προσευχηθεί για την ομαλή λειτουργία της εγκυμοσύνης της. Τότε, στην αυλή του μοναστηρίου, ένιωσε ξαφνικούς και δυνατούς πόνους. Εν τέλει, αναγκάστηκε να γεννήσει πρόωρα. Αρχικά, όλοι νομίζαν ότι το μωρό ήταν νεκρό, αλλά χάρη στην ευεργεσία και στην παρουσία των Αγίων Αναργύρων, το μωρό, δηλαδή ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός, έζησε και έπειτα από λίγους μήνες βαπτίστηκε και έλαβε το κοσμικό όνομα Σωκράτης. Ο γέροντας ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός ένιωσε την ανάγκη για να μονάσει σε ηλικία 16 ετών και έτσι, το καλοκαίρι του 1937, εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Στρατοβουνίου, στην Κόπρο. Αφορμή για να μονάσει στάθηκε ένα σημαντικό γεγονός. Όταν ήταν νεαρός, είχε παρακολουθήσει μια κωμική ταινία, η οποία του προκάλεσε ένα μεγάλο επαξιακό κενό και μια βαθιά νέκρωση για τα πρόσκαιρα. Όταν βρισκόταν σε ένα ύψωμα στην Πάφο, ξαφνικά μέσα στην υπερκόσμο κυλαρό φως του παρουσιάστηκε η μορφή του Κυρίου. Εμφανίστηκε σε αυτόν ο ίδιος ο Χριστός και του είπε: «Γι' αυτό δημιούργησα τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος». Μετά την εμφάνιση του Ιησού Χριστού στον ίδιο, πήρε την απόφαση να γίνει μοναχός. Έτσι, μόνασε για 10 περίπου χρόνια στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου και στη μονή του αποδόθηκε το μοναστικό όνομα Σοφρόνιος. Στη μονή που άνοικε όμως, είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα σχετικά με το μορολογιακό ζήτημα, το οποίο χώρισε τη μονή στα δύο και προκάλεσε αρκετές διαμάχες μεταξύ των μοναχών. Το ημερολογιακό ζήτημα που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα μοναχούς της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, η θεία πρόνοια και κατεύθυνση, αλλά και η προτροπή από το ενωτικό της μονής Πάπα Κυπριανό, οδήγησε τον Ιωσήφ Βατοπεδινό να εγκαταλείψει και να κατευθυνθεί στο Άγιο Όρος και να γνωρίσει την ανώτερη πνευματική ζωή. Αρχικά, ο Ιωσήφ Βατοπεδινός έφτασε το 1947 στο Άγιο Όρος και για πρώτη φορά φιλοξενήθηκε στην ασκητική καλύβη της θείας Αναλήψεως, κάτω από το Κυριακό της Κήτης της Άγιας Άνης. Ηγούμενος της μονής ήταν ο γέροντας Νικόδημος, ο οποίος διέθετε μια εξαμελή συνοδεία. Η συνοδεία εκεί ασχολείται με την ξυλουργική, μια τέχνη που έμελε να αλλάξει τη ζωή του Ιωσήφ Βατοπεδινού. Με τη βοήθεια του Θεού, ο γέροντας θα γνώριζε τον γέροντα Ιωσήφ Ησυχαστή, τον μοναχό που θα διαμόρφωνε την ασκητική ζωή του. Η πρώτη επαφή έγινε όταν χρειάστηκε ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής μια ξύλινη πόρτα για το εκκλησάκι του ασκητηρίου που ήταν αφιερωμένο στον τίμιο πρόδρομο και τη ζήτησε από τον γέροντα Νικόδημο και τη συνοδεία του. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής εκείνη την περίοδο εισήγαζε στη μικρά Αγία Άννα με τον συνασκητή του πατέρα Αρσένιο και τον Αθανάσιο. Οι ευλαβείς μοναχοί του Αγίου Όρους σέβονταν απεριόριστα τον Ιωσήφ Ησυχαστή, ο οποίος χαρακτηρίζεται δάσκαλος νοερής προσευχής και της ησυχίας. Τότε, ο Ιωσήφ Βατοπεδινός είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από την ασκητική ζωή και τη μορφή του Ιωσήφ του Ησυχαστή και αμέσως του ζήτησε να τον εντάξει στην προσωπική του συνοδεία. Αρχικά, ο γέροντας αρνήθηκε κατηγορηματικά, αλλά η συνεχής επιμονή του Ιωσήφ οδήγησε τον γέροντα να του υποσχεθεί ότι του δώσει μια απάντηση, αφού προσευχηθεί και έρθει την επόμενη μέρα και του ξαναζητήσει να το δεχτεί συνοδεία του. Εν τέλει, ο γέροντας το δέχτηκε συνοδεία του και αφορμή να το δεχτεί αποτέλεσε μια αποκάλυψη που δέχτηκε ο ίδιος. Όταν ένα πουλί κάθισε στον ώμο του Ιωσήφ Βατοπεδινού, εκείνο αντί να κελαϊδήσει, ξεκίνησε να θεολογεί. Και έτσι, ο Θεός πληροφόρησε τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή να καθοδηγήσει πνευματικά τον νεαρό τότε Ιωσήφ Βατοπεδινό. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ο Ιωσήφ Βατοπεδινός ακολούθησε άμεσα τον καινούργιο τρόπο ζωής των γερόντων, που ήταν πράγματι ησυχαστικός. Από το πρωί ως το μεσημέρι, ασχολούνταν με εργόχειρο για να βγάζουν το προστοζήν. Έπειτα, ακολούθησε ο Ισπερινός με κομποσχήνη, μαζί και λίγη ανάγνωση. Ακολούθησε το γεύμα, ή μάλλον το δείπνο, τελείωναν σε 9 η ώρα, κατά τη Βυζαντινή ώρα, δηλαδή περίπου 3-4 το απόγευμα, και στη συνέχεια έπαιρναν ευλογία από τον γέροντα και πήγαιναν για ένα σύντομο ύπνο. Μετά την ξεκούραση, ετοίμαζαν αν κάτι χρειάζονταν για την επόμενη μέρα και έπειτα αγρυπνούσαν προσευχόμενοι ο καθένας στο κελί του ως τα μεσάνυχτα. Αν είχαν θεία λειτουργία, γίνονται μετά τα μεσάνυχτα. Στο τυπικό αυτό εντάσσονταν και η εξαγόρευση των λογισμών στον γέροντα.
με το ενιοσύβατο παιδινό να διηγείται πως έτσι μέναμε κατά μόνας και μετά το μεσονύκτιο ή και πρωτύτερα, εγώ πήγαινα στο γέροντα που η καλύβη του ήταν μακρύτερα από εμάς και λέγοντας τους λογισμούς μου και ό,τι άλλο μου συνέβαινε, μου έλεγε πνευματικά και ό,τι άλλο απαιτούσε για τη διόρθωσή μας και την πνευματική ζωή. Αυτό το τυπικό το κρατήσαμε και οι άλλοι αδελφοί όταν γίναμε περισσότεροι. Πριν όμως από την ώρα αυτή, δεν δέχονταν ο γέροντας κανέναν και αυτό, όπως μου έλεγε, το φύλαξε από την αρχή. Χάρη στο γέροντα, ο εσύβατο παιδινός έμαθε ότι με το μοναχισμό αντιλαμβάνεται κανείς μέσω αυτού του κόσμου την αίσθηση βασιλείας των ουρανών και την βίωση της Θείας Χάριτος. Ο μεγάλος σκοπός και πόθος του Ιωσήφ ήταν η πνευματική του εκπαίδευση το γέροντα, ο οποίος είχε αφιερώσει ζωή του στην ησυχία. Όταν πήγα από την πρώτη κιόλας ημέρα, διηγείται, μου ερμήνευσε ο γέροντας με λεπτομέρεια το νόημα της πνευματικής ζωής. Ιδίως προσπαθούσε να ερμηνεύσει το θέμα της Χάριτος, ότι αυτή είναι ο κυριότερος παράγοντας που πρέπει να μας απασχολεί, γιατί χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατορθώσει τίποτε. Σιγά σιγά έπιανα το νόημα των λόγων του. Επειδή είχα βοήθεια προηγούμενες μελέτες και συμβουλές, πρακτικά όμως αγνώρισα τον τρόπο και το είδος αυτής της ενέργειας. Ο Ιωσήφ ο παιδινός για την ασκητική και πνευματική του εμπειρία γράφει σε προσωπικό του βιβλίο. Δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησα, αλλά ξέρω καλά ότι μόλις άρχισα δεν πρόλαβα να προφέρω πολλές φορές το όνομα του Χριστού μας και γέμισε η καρδιά μου αγάπη προς το Θεό. Ξαφνικά πολλαπλασιάστηκε τόσο πολύ που δεν προσευχόμουν πλέον, αλλά θαύμαζα με έκπληξη το ξεχύλισμα αυτής της αγάπης. Ήθελα να αγκαλιάσω και να σπαστώ όλους τους ανθρώπους και όλη την κτήση. Και συχνά σκεφτόμουν τόσο ταπεινά που ένιωθα πως είμαι κάτω από όλα τα κτίσματα. Το πλήρωμα όμως και η φλόγα της αγάπης μου ήταν προς τον Χριστό μας, που αισθανόμουν ότι ήταν παρόν, αλλά δεν μπορούσα να τον δω για να προσπέσω στα άχραντα πόδια του και να το ρωτήσω πως πυρπολεί τόσο τις καρδιές και μένει κρυμμένος και άγνωστος. Είχα τότε μια λεπτή πληροφορία ότι αυτή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτή είναι η Βασιλεία των Ουρανών που ο Κύριος μας λέει ότι βρίσκεται μέσα μας, και έλεγα: «Ας μείνω, Κύριέ μου, έτσι και δεν χρειάζομαι άλλο τίποτε». Αυτό κράτησε αρκετή ώρα και σιγά σιγά επανήλθα στην πρώτη μου κατάσταση. Περίμενα με αγωνία, ανυπόμονα, να έρθει η κατάλληλη ώρα να πάω στο γέροντα να το ρωτήσω τι ήταν αυτό που συνέβη και πώς έγινε. Ήταν 20 Αυγούστου και η σελήνη έλαμπε. Πήγα τρέχοντας και τον βρήκα έξω από το κελί του να περπατάει στο μικρό του προάβλιο. Μόλις με είδε, άρχισε να χαμογελά και πριν του βάλω μετάνοια μου είπε: «Είδες τι γλυκής που είναι ο Χριστός μας? Κατάλαβες πρακτικά τι είναι αυτό που επίμονα ρωτούσες? Τώρα βιάσου να κάνεις κτήμα του αυτή τη χάρη και να μην σου την κλέψει την αμέλεια». Όσο βρίσκονταν κάτω από πνευματική επιρροή του Ιωσήφ ησυχαστή, ο Ιωσήφ ο βατοπαιδινός μπορούσε να μάθει κοντά του τι σημαίνει φιλοπονία, αυταπάρνηση, ταπείνωση, υπακοή, σιωπή, νοερά προσευχή και ησυχία. Όπως έχει διηγηθεί ο Ιωσήφ ο βατοπαιδινός, κάποια στιγμή έπρεπε φορτωμένος με ένα τσουβάλι σιτάρι να πάει από τη μικρά Αγία Άννα στην ιερά μονή Εσφυγμένου, να τον αλέσει και να το φέρει πίσω φορτωμένος και στο δρόμο να μην μιλήσει, να μην φάει και να μην μείνει πουθενά, με σκοπό να εξασκηθεί στην ησυχία. Συνολικά θα έκανε τουλάχιστον 16 ώρες πεζοπορία. Όταν επέστρεφε, έφτασε στο ασχητήριό του και τότε ο γέροντας Ιωσήφ του ανέβησε άλλη μια επίπονη δουλειά. «Έχω ένα γράμμα στην Λαύρα. Κάτσε, φάε και πήγαινε αμέσως να το πάρεις», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ιωσήφ το παιδινός. Χαρακτηριστικά για το πόσο επίπονη ήταν η πνευματική άσκηση, ο Ιωσήφ διωγείται: «Δεύτε προσκυνήσομεν», και αμέσως ο νους αρπαζόταν. Αρπαζόταν ο νους και έτσι 2 ώρες σχεδόν περίπου έφευγε. Δεν αισθανόμασταν τον νόμο της βαρύτητας και σιγά σιγά επανέρχονταν πάλι η κατάσταση αυτή. Και αυτό ήταν ο καρπός της μικρής φιλοπονίας. Δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν περί αυτολογούμε. Πώς θα νοσταλγώ τις μέρες αυτές που υπομείναμε πολλή άθληση, υπακοής και αυταπάνησης και ο Κύριος των χυμάρων της τρυφής αυτού είχε στραμμένο στην ταπεινή μας ψυχή. Με πόση νοσταλγία ανέμενα να ακούσω την εντολή του γέροντος και ορμούσα με όλη μου την προθυμία, χωρίς ποτέ καμία κρίση, αμφιβολία, σχόλιο, δειλία ή εάν ή μήπως. Δεν υπερβάλλω όταν λέγω ότι για πολλές μέρες και μήνες ήμουν συνεχώς γεμάτος υδρότες, χωρίς να αισθάνομαι καμία ενόχληση ή έννοια γι' αυτό, αφού πολλές φορές και ο νόμος βαρύτητας ήταν ανεπαίσθητος, γιατί όλα τα συμπλήρωνε και τα ανακούφιζε η μαρτυρική χάρη της υπακοής και αυταπάνησης. Αισθανόμασταν αδιέκοπα την οσμή της ανάστασης και της αιωνιότητας.
Ο Ιωσήφ Βατοπεδινός ήταν ικανός στις χειονακτικές εργασίες. Είχε πραγματοποιήσει πολλές κατασκευές και ανάμεσα σε αυτές ήταν και το νέο κελί του γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστή στη μικρή Αγία Άννα. Σε μια από τις γεωγείς τους θυμάται πως κάποια στιγμή έπρεπε να φτιάξει μια σόμπα για το γέροντά του, ο οποίος σωματικά είχε εξασθενήσει. Στην προσπάθειά του να κατασκευάσει τη σόμπα, δεχόταν έντονες δαιμονικές αντιδράσεις. Τότε απευθύνθηκε στο μεγάλο γέροντα, αναφέρει ο ίδιος. Πήγα λοιπόν, του χτύπησα την πόρτα και μου άνοιξε. Μόλις με είδε ταραγμένο, άρχισε να γελάει. Γέροντα, λέω, τι συμβαίνει εδώ, και γιατί μου είπες το πρωί σαν πρόρηση, αν τελειώσω, αφού ξέρεις πως για μένα αυτό ήταν παιχνίδι. Εσύ τι συμπέρανες πως ήτανε, μου είπε χαριτιζόμενος. Πειρασμός, του είπα, σατανική ενέργεια, αυτό ήτανε, μου απάντησε. Και άκουσε να μάθεις αυτό που σε σένα φαίνεται μυστήριο. Το βράδυ στην προσευχή μου, όταν τελείωσα και ήθελα να ησυχάσω, είδα τον Σατανά και απειλούσε να μου φέρει εμπόδια και πειρασμό στην απόφαση που είχα πραγματίσει. Και εγώ είπα στον Χριστό μας: Κύριε μου, μην τον εμποδίσεις, για να του δείξω πως σε αγαπώ και θα υπομείνω το κρύο όσο επιστρέψεις εσύ. Γι' αυτό ήταν ο λόγος, παιδί μου, που έγινε όλα αυτά, για να μην έχουν σύντομα θέρμανση, καθώς εσείς επιθυμούσατε να μου ετοιμάσετε. Το Σάββατο του Λαζάρου του 1948, ο Σοφρόνιος, όπως ήταν το πρώτο μοναστικό όνομα του Ιωσήφ Βατοπεδινού, έγινε μεγαλόσχημος μοναχός και ονομάστηκε σε Ιωσήφ, λαμβάνοντας το όνομα του γέροντος του με σκοπό να τον τιμήσει. Ο ίδιος ο μεγάλος γέροντας ομολογούσε για τον νεόκουρο συνώνυμο υποτακτικό του ότι υπήρχε πλήρης χάρητος, καθώς ήταν εργάτης υπακοής. Την ονοματοδοσία του πραγματοποίησε ως εφημέριος ο Παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης. Το να γίνει κάποιος υποτακτικός σε έναν γέροντα σαν τον γέροντα Ιωσήφ, τον Ησυχαστή, και να λάβει την πνευματική του κατάρτιση δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Πολλοί μοναχοί θέλησαν να γίνουν υποτακτικοί του και να δεχθούν την ασκητική του επιρροή και δεν το κατάφεραν. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται και το πνευματικό χάρισμα του Ιωσήφ του Βατοπεδινού, καθώς όπως προαναφέραμε κατόπιν θείας επέμβασης και πρόνοιας, υποδέχτηκε τον Ιωσήφ Ησυχαστή να αναλάβει την πνευματική του κατάρτιση και καθοδήγησε ο Ιωσήφ, ο οποίος βίωσε τον ασκητικό τρόπο ζωής με αυστηρότητα, αγάπη, επιτιμία και με νουθεσίες. Ο Ιωσήφ Βατοπεδινός έησε κάτω από την ασκητική πνευματική σκέπη του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού για 12 χρόνια. Στη μικρή Αγία Άννα έησε για 6 χρόνια. Οι συνθήκες ζωής εκεί ήταν πολύ σκληρές και το πρόγραμμα ήταν πολύ αύστηρο. Αν και είχε σημαντικά προβλήματα υγείας που έφτανε σε κίνδυνο τη ζωή του, καθώς είχε γαστροραγίες και αιμοπτήσεις, δεν πτώταν ως νέος μοναχός και κρατούσε την πίστη και χωρίς τον εμποδίσει τίποτε, αφήνοντας ακόμα και αυτή την υγεία του στην πατρική πρόνοια του Θεού. Ακολουθώντας το πρότυπο του παραδείγματος του γέροντός του, που έβλεπε τα πάντα με βάση την πίστη και όχι με βάση τη λογική. Όταν άρχισε η αιμόπτυση του Ιωσήφ Βατοπεδινού, τότε είπε ο μεγάλος γέροντας: Αρσένιε, τελείωσε. Πρέπει να φύγουμε. Εάν και ο Ιωσήφ αρρώστη, τι θα κάνουμε εδώ μέσα. Ο Χαράλαμπος ήταν ιερέας. Ο Παπαεφρέμ ήταν φυλάσσενος και άρρος εξ αρχής. Ο Γεροαρσένιος ήταν 70 χρονών. Είχαν πλέον πρόβλημα συντηρήσεως. Ποιος θα έφερε σε πέραση καθημένες εργασίες, αφού ο γέροντας μας Ιωσήφ ήταν αυτός που διεκπεραίωνε? Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 1953, αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη μικρή Αγία Άννα και με τα ελάχιστα πράγματα που διαθέτουν, κατέβηκαν στη Νέα Σκήτη, σε κάποιες μεμονωμένες καλύβες γύρω από τον πύργο της Σκήτης. Εκεί, στη Νέα Σκήτη, ο Ιωσήφ από το Μάιο του 1957 έως του Μάιο του 1998 υπηρέτησε και σαν δίκαιος. Πριν ακόμη την κοίμηση του μεγάλου γέροντος, είχε αποκτήσει πνευματικό πλούτο που από την πολύ του αγάπη σκόρπισε σε όσους είχαν ανάγκη συμβουλής και παρηγοριάς. Υπάρχουν επιστολές εκείνης περίοδου όπου φαίνεται το μεγάλο το βάθος πνευματικής εμπειρίας του, ενώ τη θεολογία του δεν την είχε αποκτήσει με τη βοήθεια της ακαδημαϊκής γνώσης, αλλά ήταν προσωπικό βίωμά του. Όταν αρρώστησε ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής με καρδιακή ανεπάρκεια τον Ιανουάριο του 1959, ανέλαβε ο Ιωσήφ τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και παρουσίασε την κατάλληλη στιγμή τις καθοδηγητικές του ικανότητες. Σε επιστολή του γράφει χαρακτηριστικά: Χωρίς να τον ερωτήσω, γιατί δεν μου επιτρέπετε, εμερέμνησα με τον παπά Εφραίμ και εφέραμεν γιατρόν απ' έξω και κατευθείαν. Και χάρη στον Θεό, εκερδίσαμεν, φαίνεται, τη μάχη. Ο γιατρός ήταν κατευθείαν καλός επιστήμων και η διάγνωση πέτυχε. Τώρα κάνουμε την κατασυνταγή θεραπεία και το αποτέλεσμα είναι καλά. Η πάθηση είναι της καρδίας και είναι προχωρημένης μορφής. Ελπίζομαι όμως καλά αποτελέσματα, εκεί που τα πάντα ήσταν χαμένα. Τελικά, ο γέροντος Ιωσήφ, ο Ησυχαστής, κοιμήθηκε την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας στις 15 Αυγούστου του 1959, σε ηλικία 62 ετών. Από τον Οκτώβριο του 1959, παρακινούμενος από πνευματικά παιδιά του μεγάλου γέροντος, ο Ιωσήφ Βατοπεδινός ανέλαβε να συγγράψει το βίο του γέροντά του. Η συγγραφή του βίου του ξεκίνησε το 1959 και τελείωσε το 1963, μόλις είχε ολοκληρωθεί η πρώτη βιογραφία σε επιστηλωμένη μορφή.
θάνατός του και το πρώτο του θαύμα. Με το πέρασμα των χρόνων, ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός εξασθενούσε ταλαιπωρημένος από αιμοπτήσεις και γαστροραγίες, οι οποίες τον δυσκόλεψαν από νεαρή ηλικία και όσο μεγάλωνε επιβάρυνε περισσότερο το σώμα του. Βέβαια, η Θεία Χάρης τον συνόδευε στο δύσκολο αυτό αγώνα, καθώς ο άνθρωπος αυτός βάδιζε πάντα στα χνάρια της πίστης και όχι της λογικής. Οι συνεχόμενες αντιλήψεις της Θείας Αγαθώτας, η συνεχιζόμενη μυστηριώδη σκέπη της Χάριτος και το διάκοπο αίσθημα ασφάλειας που του πρόσφερε ασκητική ζωή έδιναν στο γέροντα Ιωσήφ εσωτερική ανάταση και στένος να αγωνιστεί ενάντια σωματικά του προβλήματα. Κάποια στιγμή όμως η κατάσταση του άρχισε να επιδεινώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και η συνοδεία του γέροντα αποφάσισε να μεταφερθεί στη Νέα Σκήτη, όπου το κλίμα ήταν υπιότερο και μικρότερες οι αχθοφορίες. Οι ασθένειές του τον ταλαιπωρούσαν τόσο πολύ και έπρεπε να αντιμετωπιστούν μόνο με εγχείρηση. Τότε, συντροφιά του ήταν ο γέροντας Θεοφύλακτος, στο κελί των Αγίων Αναργύρων, και γράφει σχετικά ο γέροντας Ιωσήφ. Για μένα, ο γέρον Θεοφύλακτος, όταν έσπασε το στομάχι μου, παρακάλεσε πολύ τον Άγιο Παντελεήμονα και τον είδε στο ναό του και του είπε ότι θα γίνω καλά και να μην κάνω χείριση την οποία είχαν αποφασίσει οι θεράποντες ιατροί μου. Είχα έλκους προχωρημένης μορφής και καμία δίαιτα ούτε φάρμακο μου πρόσφεραν, τίποτε. Μετά από την αποχή από όλα όσα με έβλεπταν, περισσότερο από 2 χρόνια δεν υπήρχε άλλη λύση από την εκτομή. Τότε επενέβη ο ένδοξος μεγαλομάρτυρας του Χριστού, ο συμπαθέστος Παντελεήμων, και παρήγγειλε στο γέροντα Θεοφύλακτο να μου πει επιτακτικά να μην κάνω χείριση, αλλά να το αφήσω στην πρόνοια της Παναγίας μας. Αμέσως θεραπεύτηκα τελείως. Για να το διαπιστώσω δε και πρακτικά, επισκέφτηκα τους θεράποντες γιατρούς μου, οι οποίοι γνώριζαν την ασθένειά μου σε όλη την έκταση για να μου πούν τώρα σε ποια κατάσταση βρίσκομαι. Μου έκαναν ακτινοσκόπηση και δεν βρήκαν απολύτως τίποτε, παρά μόνο μια μικρή ουλή παλιάς επουλωμένης πληγής. Την παραμονή του θανάτου, ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός εξομολογήθηκε στο διακονητή του ότι αντιλαμβάνεται το θάνατο να έρχεται. Η εξάντληση που ένιωθε επέφερε πτώση της πίεσης και πνευματικό είδημα. Οι Άγιοι Ενάργυροι τον πήραν από την ζωή ξημερώματα 4 Ιουλίου του 2009, όπου πήρε 3 αργές και βαθιές αναπνοές και εγκατέλειψε τον τούτο κόσμο. Μετά την κοίμησή του, δεν άργησε ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός να επιτελέσει και το πρώτο θαύμα, προκαλώντας ρίγος και δέος σε όλη τη χριστιανική κοινότητα. Την ώρα της κοίμησής του είχε μείνει με το στόμα μισάνοιχτο. Όταν ήρθε η ώρα να ετοιμαστεί για την πραγματοποίηση της κηδείας, σύμφωνα με το μοναχικό τυπικό, ο γέροντας Εφρέμ έδωσε εντολή να αφήσουν το πρόσωπο ακάλυπτο. Οι μοναχοί που είχαν αναλάβει την προετοιμασία του Ιωσήφ Βατοπεδινού προσπάθησαν να κλείσουν το σώμα του. Όμως αυτό δεν έκλεινε. Τον έραψαν στο μοναχικό μανδύα, όπως προστάζει το μοναχικό τυπικό, και συνέχεια ακάλυπτο το πρόσωπό του όπως είχε προστάξει ο γέροντας Εφρέμ. Οι μοναχοί που προετοίμασαν τον γέροντα, αν και προσπάθησαν, δεν κατάφεραν τελικά με κανέναν τρόπο να κλείσουν το στόμα του. Και ύστερα από 1,5 ώρα από την κοίμησή του, βρήκαν τον γέροντα να χαμογελά. Αυτό ήταν το πρώτο του θαύμα μετά την κοίμησή του, όπου η Θεία Χάρης επενεργεί και δεν μπορεί να ερευνηθεί και να εξηγηθεί επιστημονικά. Όμως μέσω του βιώματος μπορεί κάθε ταπεινός χριστιανός μπορεί να αισθανθεί και να κατανοήσει το συγκλονιστικό αυτό θαύμα. Οι προφητείες του Ιωσήφ Βατοπεδινού. Ο Άγιος Γέροντας, τόσο με τη βοήθεια των Αγίων Αναργύρων, όσο και με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος, είχε προβλέψει με αρκετές λεπτομέρειες καταστάσεις που αφορούσαν τη χώρα μας σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Προφητείες τις οποίες μοιράστηκε με τον κόσμο και η διήγηση του προκαλεί θαυμασμό και μια συνεχής πνευματική εγρήγορση. Ο Γέροντας τα είχε προβλέψει όλα, τόσο στην οικονομική κρίση της χώρας, την πολιτιακή ανομαλία, την ξαφνική απόσυρση των διεθνών κεφαλαίων, όσο και για τις απολύσεις και τη φτώχεια που θα βιώσουμε, και είχε μιλήσει για την τουρκική εισβολή στη χώρα τη στιγμή που θα είμαστε πιο ευάλωτοι από ποτέ. Είχε προβλέψει επίσης για την νίκη των Ρώσων και την ήττα της Τουρκίας, την άμεση αντίδραση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Προέβλεψε επίσης και έκανε λόγο για την έγκυρση του κεκοιμημένου βασιλιά του Βυζάντιου, αλλά και για την τελική επικράτηση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας μας, ενώ έκανε λόγο για ένα φωνικότατο παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο δεν θα πάρει μέρος η Ελλάδα. Θα γίνει πολιτιακή ανομαλία. Πολύς γίνει πολιτιακή ανομαλία, αμέσως θα τραβήξει πίσω το κεφάλαιο, το παγκόσμιο κεφάλαιο, το διεθνές κεφάλαιο, το ευρωπαϊκό. Μόλις τραβήξει πίσω το διεθνές κεφάλαιο, θα απολυθούν όλοι πάλι. Θέλει να κρατηθεί η Ρωσία, αλλά δεν θα μπορέσει. Θα κρατήσει περί 2-3 μήνες αυτό. Θα θελήσει να στερεωθεί η Ρωσία εδώ στο μέρος τούτο και στα στενά, αλλά θα κινηθεί ο Εβραϊσμός με τους Αμερικάνους. Τότε θα κινηθούν όλοι αυτοί και θα μαζευτούν στην περιφέρεια του Βυζαντίου. Διότι το Βυζάντιο το έχει ξεριζώσει το Βατικανό.
και το παρέδωσε στους Τούρκους. Τώρα λοιπόν οι επέσχυντοι απόγονοι των προγόνων τους που λέγονται Ευρωπαίοι θα τους μαζέψει η δικαιοσύνη του Θεού στην περιφέρεια του Βυζαντίου. Και θα γυρίσει ένας πίσω να πει τι έπαθαν. Στο πεδίο της μάχης, καθόν μας λένε αυτοί που είδαν, σε τρία ημερονύχτια ασφαλής θα έχει 700 εκατομμύρια νεκρούς. Όχι γυναικόπαιδα, άντρες. Τότε θα αρχίσει δηλαδή, καταλάβετε, αυτός ο δεκατέμος όρος. Θα ξεριζωθεί η πόλη όλη. Η παλιά θα μείνει μόνο η Αγία Σοφία και τότε θα αρχίσει ο ανακαινισμός. Θα επιστρέψουμε πίσω πάλι στις βάσεις μας. Η Ελλάδα θα φτωχύνει πολύ, αλλά μετά θα κοιμηθεί. Δεν θα μείνουμε εδώ. Θα επιστρέψουμε πίσω στις βάσεις μας πάλι. Ο Πόντος, η Μικρά Ασία, η Καπαδοφή και η Αιβυθυρία, όλα αυτά δικά μας. Αυτή είναι η ρίζα των προγόνων μας. Σας είπα με συντομία αυτά τα οποία γίνονται. Δεν είναι έτσι, είναι κάτι παραπάνω. Αλλά έτσι σας είπα να πάρετε μια εικόνα. Στην πρώτη λέλαπα θα έχει σφαγέ, στην πρώτη λέλαπα. Όχι, στην πρώτη λέλαπα θα είναι ανομαλίες. Στην πρώτη λέλαπα θα γίνει όταν θα ξεκινήσει η Ρωσία και θα φθάρει εκθούν οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι θα θέλουν να σπρώξουν πίσω. Τότε είναι ακριβώς που θα επέμβει. Τότε θα παρουσιαστεί άγγελος εξ ουρανού και θα τους επιβάλλει μέθη. Αυτοί που θα μαζευτούν θα φέρουν και μισθοφόρους οι Αμερικάνοι μαζί. Οι Άπωνες, ξέρω εγώ από εκεί, θα φέρουν μισθοφόρους πολλούς μαζί. Διότι το θέμα τους, του Εβραϊσμού είναι να ξεριζωθεί ο Χριστιανισμός από τη γη. Και μέχρι εδώ τελείωσε. Ο Χριστιανισμός... Λοιπόν, όταν λοιπόν κινηθούν αυτοί, άγγελος εξ ουρανού θα παρουσιαστεί και θα τους επιβάλλει μέθη αυτούς. Και θα χάσουν τα λογικά τους. Όχι να τρελαθούν, αλλά δεν θα τους εμπνεύσει μίσος άσποντον να θέλει να σκοτώσει ένας τον άλλο. Και αυτό σας είπα, σε τρία ημερονύχτια ασφαγής θα γίνει όλο αυτό το μακελιό. Τότε θα παρουσιαστεί ο ίδιος άγγελος, αλλά αισθητά πλέον, όχι με φωνή. Και να πεις, σταματάτε, αρκεί η εκδίκηση, στόμα καλός. Τότε θα ξυπνήσουν και οι λίγοι που έμειναν. Θα ξυπνήσουν και θα μπορούν, τι ήρθαμε εδώ, γιατί σκοτωθήκαμε. Θα γυρίσουν πίσω να επιστρέψουν στις Ευρώπες τους και οι λίγοι που έμειναν. Όπως είχε προβλέψει ο γέροντας Σύφα το Παιδινός, όλα θα ξεκινήσουν με μια πολιτιακή ανομαλία, η οποία θα αφορά λόγω της απόσυρης του κεφαλαίου, δηλαδή του Εβραϊκού, και θα ξεκινήσει μια σύγκρουση με τους Ρώσους να προσπαθούν να κρατήσουν περιοχές γύρω από την περιοχή του Βυζαντίου, αλλά με τους Αμερικάνους και τους Εβραίους να αντιδρούν με ένα σφοδρό πόλεμο που θα διαρκέσει τρεις μέρες, μέχρι που θα εμφανιστεί ένας άγγελος και θα σταματήσει την κατάσταση αυτή. Τότε ο άγγελος αυτός, αισθητά μπροστά στον κόσμο, θα αναστήσει αυτούς που κοιμούνται από το Βυζάντιο. Αυτοί που κοιμούνται από το Βυζάντιο, εκκλησιαστικοί και πολιτικοί ηγέτες, θα τους ξυπνήσει ο άγγελος και θα τους δείξει με τον άκτινο του. Πάρτε τους αυτούς να σας κυβερνήσουν. Τότε θα αρχίσει η ανάπλαση της φυλής, γενικά και της ανθρωπότητας. Δεν θυμάστε οι τρεις, οι επτά παιδιά, εσύ δεν θέσω. Πόσο κοιμούνταν, πόσα χρόνια. Και τώρα, κοιμάται ένας, ο οποίος είναι πολιτικός ηγέτης. Δεν το ξέρουμε ποιος είναι. Είναι πάντως φίλος του Θεού. Είναι άγιος άνθρωπος. Πάντως πολιτικός ηγέτης είναι. Ο οποίος αυτός θα αναλάβει την ηγεσία κατά εντολή του Θεού, του Αγγέλου. Τότε θα είναι θαυματουργός. Τότε θα ανοίξει η γη τους θησαυρούς της. Και θα γίνουν οι φτωχοί θα γίνουν ζάμπλουτοι. Δεν θα υπάρχει δηλαδή, θα κατοικήσει ο Θεός με τους ανθρώπους. Θα υπάρξει τόση γαλήνη, τόση ειρήνη, τόση ευτυχία. Αυτό για 3-4 δεκαετίες. Για να οργανωθούν καλά οι χριστιανοί. Πίσω από αυτούς, αντίχριστος αμέσως. Και μετά, συντέλεια. Ο άγγελος που θα εμφανιστεί θα ξυπνήσει τόσο τους εκκλησιαστικούς όσο και τους πολιτικούς ηγέτες, ώστε να ξεκινήσει ανάπλαση για μερικές δεκαετίες, αλλά πίσω από αυτά θα βρίσκεται ο Αντίχριστος. Αυτά θα γίνουν στην γενιά τη δική μας,
τώρα που ζούμε. Όχι, τώρα δεν νομίζω. Αυτά θα δοκιμάσουμε τώρα στις δοκιμασίες που έρχονται. Μετά θα έρθει η ειρήνη αυτή που σας είπα. Οπότε, οπότε δεν θα υπάρχουμε εμείς. Πώς θα είναι στα παιδιά μας, τότε μάλλον θα είναι. Πρέπει να τους δώσουμε δυνατή να μην... Όταν είναι, τότε είναι συντέλεια τότε πλέον. Έρχεται ο κίνημα να αναπλάσει τα σύμπαντα, να ανακαινήσει τη χτίση. Εμένα τώρα είναι και χρονιά. Πόσο κοντά όταν λέτε για όταν έτσι. Όπως ξέρει χρόνο. Την ακρίβεια του χρόνου, κόρη μου, ποτέ ο Θεός δεν μας τη δείχνει. Αλλά τα σημεία των καιρών μας πείσουν. Και οι διάφοροι χρησμοί των πατέρων μας. Βέβαια, όπως λέει ο γέροντας Ιωσήφα το Παιδινός, πολιτιακή ανομαλία που θα προκύψει δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα συμβεί, καθώς ο Θεός δεν αποκαλύπτει το πότε, αλλά με βάση τα σημεία των καιρών θα πραγματοποιηθεί σε επόμενες γενναίες, οι οποίες θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα πνευματικά και σωματικά για κάθε γεγονός που θα πραγματοποιηθεί. Λόγω της αμαρτίας που έχει ξεχυθεί στον κόσμο, βασιζόμενος στους λόγους των πατέρων, ο γέροντας Ιωσήφα το Παιδινός αναμένει την παρέμβαση του Θεού. Μα των πατέρων τους λόγους να μας πείτε. Πατέρα, η των πατέρων είναι ότι τώρα επειδή εξηγήθηκε μια αμαρτία και αν το οποίο δεν αναχαιτίζεται πλέον, θα επέμβει ο Θεός που είναι πλάστης και δημιουργός να την αναχαιτίσει αυτός που δύναται. Όπως έκανε τότε επί Νοέ. Επειδή εξηγήθηκε μια αμαρτία και είπε, αυτό που αισθανόμαι να λέει και τώρα. Ο μη καταμείνει το πνεύμα μου της ανθρώπης τούτης και ότι είναι αυτού σάρκας. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και τώρα. Επειδή ο διάβολος με τα όργανα του έχει τόσο προκαλέσει τέτοιου είδους την διαστροφή που είναι δυνατόν πλανούτη και εκλεκτή. Άλλη λύση δεν υπάρχει τώρα. Μόνο ο ίδιος ο δημιουργός Θεός και διοικητής να επέμβει αυτός. Και θα επέμβει. Τώρα θα επέμβει. Αυτό θα γίνει όπως τότε έγινε με νερό ο κατακλυσμός. Τώρα δεν θα γίνει με νερό. Τώρα θα γίνει με αίμα και φωτιά. Επειδή και τούτο πάλι εφαρμόζεται η δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή σήμερα κατήργησαν τον Θεό οι άνθρωποι δια της γνωσιολογίας. Εθεοποίησαν λοιπόν τη δική της γνώση. Διότι τώρα ακριβώς θα επέμβει ο Θεός με πολέμους μεγάλους. Βέβαια, η παρέμβαση του Θεού και οι πόλεμοι που θα προκληθούν δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστη την Ελλάδα, η οποία δεχτεί την απειλή της Τουρκίας κυρίως, αλλά και άλλων σκοτεινών δυνάμεων, έπειτα από την των Εβραίων. Οι Εβραίοι θα δώσουν την εντολή, καθώς όλα εξαφανίσουν την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Εντός ολίγου, πολύ κοντά, μέχρι που αναπλώσουμε το χέρι μας το πιάνουμε, θα μας χτυπήσει με λύση σαν η Τουρκία. Κατά εντολή των Εβραίο-Αμερικάνων για να ξεριζώσει τον Ελληνισμό. Και πίσω από αυτό σηκώνεται πάλι η φίλη μας. Πίσω από αυτό θα επανέλθει πάλι το Βυζάντιο πάλι. Προτρέχουσα πάλι η Κωνσταντινούπολη. Ακόλουτα οι σκοτεινές δυνάμεις μπαίνουν μέσα στην χώρα και ανοίγουν. Επομένως, τώρα πλέον δεν υπάρχει σωτηρία ομαδική ανθρώπινη. Μην περιμένετε. Ο καθένας σε άτομο. Τι μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε. Μην περιμένετε από τους ηγέτες να μας προστατεύσουν. Δεν μπορούν. Αλλά τώρα ούτε και ξέρουν. Που είναι δεμένοι τώρα πλέον. Και ό,τι τους πουν οι σκοτεινές δυνάμεις που άκουν και κλαίνουν, έτσι διαθέτουν και σε εμάς. Αλλά είναι η περίοδος που ετοίμασαν οι προγονείς μας. Τα μαρτύρια ξεχνάτε. Τους τρεις πρώτους αιώνες που απαγορευόταν ο χριστιανισμός μέτρησαν, όχι όλους, όσους μπόρεσαν. 11 εκατομμύρια μαρτύρησαν. Τα 10 ήταν Έλληνες. Το άρθος της νεότητος και της ευκοπίας. Στην Ισλαμική χώρα, πόσα εκατομμύρια. Πόσα εκατομμύρια ήρωες οι προγονείς μας. Τους σούβλιζαν στα παδάκια, τα ψήνα στα κάρβουνα. Τα γδέρνα, τα σχίζα, τα κρεμάζα, τα σκοτώνα. Δεν αλλάζαν την πίστη τους. Ήξεραν τι νοσοι είναι απόγονοι και ποια είναι η παράδοση την οποία εκπροσωπούν. Να την βρούμε σήμερα. Έκαναν κάλοφ και σήμερα στην νεολαία. Μεταξύ των αγοριών βρήκαν 5%. Μεταξύ των κοριτσών ούτε ένα. Οι αυριανές μητέρες είναι αυτές. Και αν η μητέρα λυγίσει, πάει έπεσε η κοινωνία. Οι ήρωες της ιστορίας, οι γίγαντες που κράτησαν την φυλή και την παράδοση ήταν παιδιά ευγενών και υγιών μητέρων. Πού είναι αυτές οι μητέρες? Τα παιδιά βέβαια δεν ξέρουν αθώα. Και ετοιμάσαμε εμείς και οι ηγέτες μας και φοράν τέτοια που δεν μπορούν να αντιδράσουν τα παιδιά. Πώς να αντιδράσει το παιδί, να το προκαλούν συνέχεια ερεθιστικά. Λοιπόν, τώρα τέλος πάντων θέλω να σας πω ότι ανθρωπίνως δεν υπάρχει ελπίς ούτε 1%. Ανθρωπίνως δεν υπάρχει. Οι σκοτεινές δυνάμεις αγωνίζουν. Αν δείτε τα προγράμματα που ετοιμάζουν τώρα για την λεγόμενη συνθήκη Σέγγεν,
μεταβάλλουν τον άνθρωπο στη χτινόδη κατάσταση, διώχνουν το όνομα του Θεού από τη γη, καταστρέφουν κάθε ηθική αξία και τη ρίζα της οικογενείας και μεταβάλλουν τους ανθρώπους σε αγεννημένα μάζαν να δουλεύουν υπέρ του διεθνούς κεφαλαίου του Εβραίου Σιωνισμού. Αλλά πιστεύω ότι θα μιλήσουν τα αίματα των μαρτύρων μας και θα μας δώσει αυτή την ελεημοσύνη ο Θεός να μην προλάβουν. Διότι είναι έτοιμοι. Κανείς δεν μπορεί να μπορείς πλέον. Ό,τι θέλουν κάνουν. Οι παγκόσμιες ηγεσίες είναι διαβολοποιημένες και ο Σατανάς κάνει ελεύθερα ό,τι θέλει. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις του Ιωσήβα του Παιδινού, μια παγκόσμια αναταραχή θα επηρεάσει και θα προκαλέσει μεγάλες ζημίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη στην Ελλάδα, η οποία κατά εντολή των Εβραίων θα απειληθεί τόσο από την Τουρκία όσο και από σκοτεινές δυνάμεις με σκοπό την κατέρευση του ελληνισμού. Όμως, πάντα ο Γέροντας παρότρινε: «Μη φοβηθείτε! Το χέρι του Θεού και η σκέπη της Παναγίας μας είναι πάνω από την Ορθόδοξη, μικρή μας Ελλάδα και Κύπρο, πάνω από τα μικρά καντιλάκια της μεγάλης αλήθειας, της Ορθοδοξίας». Ψαλτηρίο 18 ψαλτηρίο 18